Μάλιστα. Κυρία Δημαδάμα, πάμε και σε εσάς. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα, όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε ολόκληρη την Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος δεν νιώθει ιδιαίτερη ασφάλεια από μια κυβέρνηση που βγήκε με σημαία την ασφάλεια. Για να βάλουμε τα πράγματα σε θέση τους, το κίνημα αλλαγής λέει όχι βία από πουθενά. Και αντιμετωπίσαμε θέματα ασφάλειας, βίας, τρομοκρατίας όλα τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτός ήταν ένας σημαντικός λόγος. Εγώ μένω στο κέντρο της Αθήνας, πολιτεύτηκα στην Αλφαθήνας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι πολίτες ήθελαν πλέον να μπορούν να είναι πιο ασφαλείς. Αυτό δεν έγινε. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται ότι δεν υλοποιείται. Μπορεί ο κύριος Χρυσοχοίδης να είναι στις πρώτες θέσεις στις δημοσκοπήσεις που έχουμε. Ωστόσο, αυτό δείχνει και τη μεγάλη αγωνία που έχουν και την αναμονή οι πολίτες να μπορούν να είναι πλέον ασφαλείς και να κυκλοφορούν ασφαλείς. Εμείς όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούσαμε να μπούμε στη Χαριλάου Τρικούπη, διότι κάθε εβδομάδα ένα τρόλι θα κεγόταν, θα μας κάνανε επίθεση με μολότοφ, ζητούσαμε ασφάλεια, δεν γινόταν κάτι. Δεν έχει αλλάξει ριζικά αυτό. Είναι λίγο καλύτερη κατάσταση, αλλά δεν έχει αλλάξει στις γύρω περιοχές το ζήτημα αυτό. Από την άλλη μεριά, εγώ τον ακούω αυτό το περιβόητο νόμος και τάξη, επιτρέψτε μου, δεν μου αρέσει. Εγώ θέλω δημοκρατική νομιμότητα. Ούτε πιστεύω και δέχομαι αυτό που ο κύριος Παπαδημούλης, ότι υπάρχουν αστυνομικοί που εμπλέκονται σε κυκλώματα. Σαφώς υπάρχουν. Όπως υπάρχουν και καθηγητές, όπως υπάρχουν και δημοσιογράφοι, όπως υπάρχουν και οποιοδήποτε. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί που κάνουν τη δουλειά τους για ελάχιστα χρήματα, πάτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί πολίτες, οι οποίοι μόνοι τους προσπαθούν να προστατευθούν. Θυμάστε τι μας είχε πει ο κύριος Τόσκας. Μόλις μπει κάποιος στο σπίτι σας, κάντε πως κοιμάστε, να πάρει ό,τι είναι να πάρει και να φύγει. Δεν λύνουμε έτσι ζητήματα τέτοια που αφορούν ανθρώπους οι οποίοι είναι ανυπεράσπιστοι. Γιατί αυτός ο οποίος έχει την προσωπική ασφάλεια και την αστυνομία και το security να το πληρώσει, είναι μια χαρά. Άνθρωποι όμως οι οποίοι ζουν, είτε είναι τρίτης ηλικίας, είτε με μικρά παιδιά, στο κέντρο και δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει. Το απογευματάκι που θα πέσει το σούρουπο τώρα το χειμώνα και θα πρέπει να πάνε στο φροντιστήριο τα παιδιά τους. Το πώς θα κυκλοφορήσουν οι ίδιοι. Πώς οι γυναίκες θα περπατήσουν. Υπάρχουν ζητήματα. Εγώ δεν λέω ότι είναι η καταστροφή. Και δεν τα βλέπουμε η Νέα Δημοκρατία να έχει ένα σχέδιο για να τα αντιμετωπίσει. Μάλιστα. Διότι αυτή το έκανε η ίδια προεκλογικά σημαία και είναι ανακόλουθη σε αυτά που έλεγε και στην προεκλογική της περίοδο και με το προσφυγικό μεταναστευτικό, που είναι η δραματική κατάσταση, και με την εγκληματικότητα, την οποία βλέπουμε ότι δεν έχει περιοριστεί. Γιατί δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός. Γιατί επιτρέψτε μου, κύριε Σορμελίδη, κυρία Γιάμαλη, δεν είναι σχεδιασμός. Παίρνω την κάμερα, πάω και κάνω μια εκένωση που πρέπει να γίνει η εκένωση αυτή, με προϋποθέσεις όμως, με δικαστές, με εισαγγελείς, με κάποια συγκεκριμένα ζητήματα και δεν μπουκάρω. Χωρίς ξύλο στους γείτονες. Δεν μπουκάρω. Και ζητούμε εμείς στο κίνημα αλλαγής να υπάρχουν drones, να έχουμε και να δούμε τι συνέβη σε διάφορες εκενώσεις που υπάρχουν μεγάλα και ανοιχτά κάμερες και στις ζητήματα. Στολές, για να ξέρουμε ακριβώς ποιος κάνει τι. Είδαμε ένα αστυνομικό να χαστούκιζε ένα παιδί. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα, γιατί δεν το θυμάστε. Mm-hmm. Τις προάλλες. Άλλοι να λένε οι αστυνομικοί ότι δεν έγινε ακριβώς έτσι, αλλά είχε προηγηθεί κάτι άλλο. Όλο αυτό δεν δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας, αλλά ούτε μια αίσθηση σχεδιασμού. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Εγώ επιμένω ότι επί ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολλοί κόσμος, οι πολίτες πολλές φορές, όχι μόνο στην Αθήνα, ζητούσαν ασφάλεια. Στα πανεπιστήμια επί Ρουβίκονας έκανε πάρτι και δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα. Αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει σήμερα κανένα αποτέλεσμα. Ποιος ήταν ο σχεδιασμός? Εχθές ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε τα drones, ένα καινούριο σχέδιο. Όχι, κύριε Κεφαλογιάννη, δεν βλέπουμε ότι έχει βελτιωθεί. Τον τοξοβόλο τυχαία, τον έβγαινε η αστυνομία. Τη Ρούπα πότε την πιάσανε, επί ποιας κυβέρνησης? Καλά κάνανε και την πιάσανε. Γιατί δεν λέμε και τα καλά? Κακός είναι που καθαρίζει η ΑΣΟΕ. Λέμε καλός με τον τρόπο, με τον τρόπο, που το έχουμε 30 χρόνια έτσι. Κύριε Κεφαλογιάννη, πρέπει να είναι, πρέπει να είναι. Κύριε Κεφαλογιάννη, να περάσετε από την ΑΣΟΕ, να δείτε την κατάσταση. Αφήστε με να μιλήσω. Όχι, δεν πρέπει να είναι. Στις καταλήψεις λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που μπαίνουμε στα πανεπιστήμια. Δεν μπαίνουμε όπως να είναι. Όταν υπάρχουν κάποια αρνητικά και βρίσκονται κάποια συγκεκριμένα ζητήματα, βεβαίως πρέπει να φύγουν από τα πανεπιστήμια. Βεβαίως δεν μπορεί να υπάρχουν ναρκωτικά. Αλλά εδώ δεν βλέπουμε ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός βήμα-βήμα να γίνουν πράγματα. Γιατί δεν γίνουν βήμα-βήμα πράγματα?
Αφήστε πώς... με να ολοκληρώσω. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Ελάτε, κυρία Δημαδά, μαγειρή και φαλακιάνη. Πώς η βρωμιά ξεκαθαρίστηκε γύρω από την ΑΣΟΕ. Πώς η βρωμιά. Δεν ξεκαθαρίστηκε. Μου στέλνουν φοιτητές της ΑΣΟΕ και μου λένε ότι το εμπόριο ναρκωτικών είναι χειρότερο από ποτέ. Προχθές, κυρία Γιάννη. Έγινε καθαρίστη, θα γίνει και άλλη μέχρι να καθαρίσει την ίδια η ΑΣΟΕ. Και σε άλλα μέρη στην Αθήνα, στο κέντρο κοντά στο Δημαρχείο Αθηνών, υπάρχουν δυστυχώς άθλοι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να ζήσουν αυτομανείς. Χρειάζεται ένα σχεδιασμό και καλώ θα κάνετε. Εμείς δεν είμαστε απέναντι, ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ ήμασταν απέναντι. Ούτε στην Νέα Δημοκρατία. Να μπορέσουμε να είμαστε ασφαλείς και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη προστασίας, όπως είναι. Μάλιστα. Βλέπουμε τράφικινγκ έτσι στους δρόμους που είναι ανεξέλεγκτο. Το βλέπαμε και το βλέπουμε. Βλέπουμε εξαρτημένους και τους βλέπουμε. Εδώ χρειάζεται μία συνεργασία Δήμων με την κεντρική κυβέρνηση και όχι κάμερες στην πλάτη για να τρέχουμε να δείχνουμε τι κάνουμε. Αυτό νομίζω ότι θέλουμε όλοι μας.